Απιστία συγχωρείτε. Πώς, τι δεν συγχωρείτε, όταν αγαπάς συγχωρείς. Το που έχει να κάνει με το θέμα έρωτας και αυτό που ονομάζουμε πίστη είναι διαχρονικό, είναι πανάρχαιο και θα είναι πάντα έτσι. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, πιστοί σε κάποια, είναι θρήσκοι, έχουν αρχές και τα λοιπά, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή τους ξεπερνάει αυτό. Το θέμα του έρωτα. Η επιστία στα καλύτερά της, έτσι. Κλασικά πράγματα μέσα. Αλλά ενδιαφέρουν όταν τα δεις μαζεμένα σε 2 ώρες. Η απιστία είναι βασισμένη σε μια υποχρεωτική πίστη. Εσείς δεν συγχωρούσατε μια απιστία στη ζωή? Δεν ξέρω, εξαρτάται τη στιγμή, εξαρτάται πως είσαι, με ποιον είσαι, εξαρτάται. Πάντως το τρίτο πρόσωπο όταν μπαίνει σημαίνει ότι υπάρχει ρήγμα στη σχέση. Δεν φταίει πάντα αυτός που κάνει την απιστία, πιστεύω ότι ευθύνεται και το άλλο, το έτερο νήμιση. Έχετε συγχωρήσει απιστία? Ναι. Και μετά? Μετά τίποτα. Δεν έφταιγε απιστία. Υπήρχαν προβλήματα στη σχέση έτσι κι αλλιώς. Με ρωτάτε αν εγώ θα συγχωρούσα απιστία ή όχι, ο καθένας λέει όχι, αλλά όταν του τύχει και το μάθει, γιατί άμα σου τύχει και το μάθει, είναι σαν να μην σου έχει τύχει. Αν σου τύχει το μάθει, εκεί τι να σας πω. Ας μην βρεθώ ποτέ σε αυτό το σημείο και ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα το. Δηλαδή, μπορεί να λες πολλά πράγματα πριν. Όταν μπεις όμως σε αυτή τη λογική, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Εγώ.